Με τις ελλείψεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού Ρεθύμνου να επικεντρώνονται στις τεχνικές ειδικότητες και στους μαθηματικούς, χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων του Ρεθύμνου. Οι ελλείψεις στη γενική παιδεία είναι κυρίως στον κλάδο των μαθηματικών, αλλά η διαβεβαίωση είναι ότι θα καλυφθούν. Στην τεχνική παιδεία όμως οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Έχουμε τουλάχιστον 12 συναδέλφους που λείπουν τεχνικών ειδικοτήτων. Την ίδια ώρα με 24ωρη απεργία, ήδη από αύριο ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά οι δάσκαλοι, αντιδρώντας στις περικοπές των μισθών τους και στις μειωμένες κρατικές επιχορηγήσεις. Στο Δήμο Ρεθύμνης, το 2010, το Σεπτέμβριο, η χρηματοδότηση που είχε έρθει για τις δύο βαθμίδες, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ήταν στις 270.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, το Σεπτέμβριο του 2012, η επιχορήγηση έχει έρθει στις 90.000. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι περίπου πάνω από 65% η μείωση, η οποία υπάρχει στις σχολικές επιτροπές. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν άνοιξαν τα νηπιαγωγεία σε Απλατιανά και Δροσιά Μηλοποτάμου, ενώ κλειστό έμεινε λόγω έλλειψης νηπιαγωγού και το ειδικό νηπιαγωγείο Ρεθύμνου. Μεγάλες όμως είναι και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Ξεκινάμε με πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στα σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος. Δεν υπάρχει καμία πρόσληψη ειδικοτήτων. Στο πρώτο ενιαίο λύκειο τέλεσε τον αγιασμό σήμερα ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, ενώ το παρόν έδωσαν και οι αρχές του τόπου για να ευχηθούν στους μαθητές καλή σχολική χρονιά. Παρά το φιλότιμο όλων των ανθρώπων, η σχολική χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς όπως θα θέλαμε. Όμως προσβλέπουμε όλοι στη νέα γενιά, σε αυτούς τους ανθρώπους, να πάρουν όσες γνώσεις περισσότερες μπορούν από τα σχολεία τους, με όλους τους τρόπους μάθησης. Εύχομαι σε όλη τη σχολική κοινότητα καλή σχολική χρονιά, στους καθηγητές, στους μαθητές, στους γονείς. Παρά την δύσκολη πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καλύτερο εφόδιο που μπορεί να έχει ο μαθητής είναι η παιδεία, η εκπαίδευση, η γνώση που παίρνει από το σχολείο. Την εποχή που όλα είναι σε μια σύγχυση, νομίζω το σχολείο και η οικογένεια είναι οι μοναδικοί πυλώνες που μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους εκείνη την ανατροφή που χρειάζονται για να καταλάβουν ότι το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή είναι το σύνθημα, το πιο δύσκολο είναι ο διάλογος και η βιωματική δημοκρατία.